αποφεύγουμε ή αμελούμε να κάνουμε τις σχετικές ασκήσεις χαλάρωσης και αυτοσυγκέντρωσης. Εδώ θα πω σε όλους εσάς φίλες και φίλοι πως με απλούς τρόπους που θα σας προτείνω παρακάτω, 5-10 λεπτά δηλαδή καθημερινά, άμα υιοθετήσετε ένα πρόγραμμα, θα σας ανακουφίσει από το στρες. Τι θα πρέπει να κάνετε, με ρωτάτε. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, ξαπλώστε και κλείστε τα μάτια σας. Μετρήστε νοερά από το 1 έως το 10, λέγοντας στον εαυτό σας μετά από κάθε νούμερο «Είμαι ήρεμος». Δηλαδή, 1 είμαι ήρεμος, 2 είμαι ήρεμος. Στη συνέχεια, ταξιδέψτε με τη φαντασία σας σε ένα μέρος όπου θα νιώθατε απόλυτη άνεση, ασφάλεια και ηρεμία. Μπορεί να είναι ένα υπαρκτό ή ένα φανταστικό μέρος, αυτό δεν μας πειράζει, στο οποίο εσείς χαλαρώνετε κάθε φορά που νιώθετε άγχος και εκεί πέρα το άγχος αυτό εδώ πέρα θα αρχίσετε σιγά σιγά να το ανακαλείτε. Επίσης, δείτε με τα μάτια της φαντασίας σας όλες τις λεπτομέρειες, τα χρώματα, τις μυρωδιές, το τοπίο, τους ήχους. Χρησιμοποιώντας τακτικά, φίλες και φίλοι, αυτή την νοερή απεικόνηση που είναι μια θιβετιανή άσκηση, θα μάθετε να χαλαρώνετε, να ηρεμείτε οποιαδήποτε στιγμή. Είναι πράγματα για τα οποία έχω κάνει αναφορά και σε σεμινάρια, αλλά τώρα και μέσα από τον τηλεοπτικό δέκτη θέλω προσωπικά να βοηθήσω πολλούς από εσάς που με ρωτάτε τέτοια πράγματα γιατί δεν τα αναφέρω. Όσο μπορώ, σήμερα θα σας βοηθήσω, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί θέλω να τα εισάγετε στην καθημερινότητά σας, μιας και το άγχος και το στρες που βιώνουμε όλοι μας είναι ανεξέλεγκτο, όπως ξέρουμε. Επίσης, σχετικά με τη φλόγα του κεριού που με ρωτάτε, αν μπορεί να ηρεμήσει το βλέμμα μας και την ψυχή μας και το συναίσθημά μας, ναι, βεβαίως. Ανάψτε ένα κερί, εστιάστε το βλέμμα σας στη φλόγα του για μερικά λεπτά, πάρτε βαθιές ανάσες, εκπνεύστε και παρατηρήστε πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας, πώς αλλάζουν οι αναπνοές σας, πώς αλλάζει η ψυχική σας κατάσταση. Επίσης, ένα άλλο καταπληκτικό κομμάτι το οποίο θα βοηθήσει φίλες και φίλοι όλους εσάς. Είναι να επαναλαμβάνετε πολλές φορές μία λέξη ή μία θετική φράση. Παραδείγματος χάρη, είμαι ήρεμος, νιώθω όμορφα, είμαι ερωτεύσιμη, προσπαθώντας να επικεντρωθείτε μόνο σε αυτήν. Μετρήστε νοερά από το 1 έως το 10 και συγκεντρώστε την προσοχή σας στον κάθε αριθμό ξεχωριστά. Μη χαμογελάτε, αυτές είναι ασκήσεις που τις έχω παραλάβει από το δάσκαλό μου στο Θιβέτ όταν ήμουνα και κάνουν θαύματα. Υιοθετήστε τες και πραγματικά απολαύστε τα αποτελέσματα που είναι σημαντικά και μαγικά. Αν χάσετε τη συγκέντρωσή σας για κάποιο λόγο, είτε γιατί χτύπησε το κινητό σας ή το τηλέφωνό σας ή το θηροτηλέφωνό σας, δεν πειράζει, αρχίστε και πάλι από την αρχή. Σχετικά τώρα με την ατμόσφαιρα στο σπίτι, με ρωτάτε πάρα πολύ ότι βιώνετε μία υπερένταση, δεν μπορείτε να ηρεμήσετε, θέλετε να φύγετε. Εδώ φίλες και φίλοι θα πω σε όλους εσάς πως το σπίτι μας είναι ο απόλυτος χώρος ηρεμίας και χαλάρωσης, γι' αυτό και η ατμόσφαιρα που πρέπει να υπάρχει μέσα συνεχίζει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, η ξεκούραση μέσα στο σπίτι μας ξέρω πως δεν είναι πάντα εφικτή, αν σκεφτούμε ότι πολλά από τα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι μας κρύβουν κινδύνους για μας. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Τα πλαστικά έπιπλα, τα συνθετικά χαλιά, τα καλύματα, τα πιτσαρίες εκρίνουν στην ατμόσφαιρα του σπιτιού το βενζόλιο, την φορμαλδεΐδη αλλά και άλλες επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες εισπνεώμενες από τη μύτη μας κάνουν κακό στην υγεία μας. Επίσης, η τηλεόραση, αλλά και άλλα πράγματα όπως είναι το ψυγείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, μπορούν και αυτά να προκαλέσουν με τον τρόπο τους αϊπνία, πονοκέφαλο, άγχος, αλλεργίες, ναυτία, λόγω της ηλεκτρομαγνητικής τους ακτινοβολίας. Φυσικά θα μου πείτε ότι έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να αποχωριστούμε το κινητό μας, το λάπτοπ και οτιδήποτε άλλο. Όσο μπορούμε να τα περιορίσουμε σε χρήση και σε ακτίνα δράσης. Επίσης, ιδιαίτερα επικίνδυνη, φίλες και φίλοι, μπορεί να αποδειχτεί και η ίδια η κατασκευή του σπιτιού, αλλά και οικοδομικά υλικά, όπως είναι ο ασβέστης, τα οποία επιβαρύνουν τον αέρα που αναπνέουμε με βλαβερές τοξίνες. Εδώ πέρα έχω κάνει μία αναφορά και έχω πει πως φυσικά και υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αποφύγουμε ή έστω να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό όλη αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Απλά πράγματα, φίλες και φίλοι, και μην αγχώνεστε καθόλου. Πρώτα απ' όλα, είναι καλό να αερίζουμε σχολαστικά το σπίτι, ιδίως μετά από κάθε χρήση απορρυπαντικών και χημικών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και συσκευές ιονισμού, που με ρωτάτε πάρα πολύ από όλους εσάς, αλλά και συσκευές καθαρισμού του αέρα.
Θα ήθελα όμως, φίλες και φίλοι, να προτιμήσετε φυσικά υλικά τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο πρακτικά όσο τα συνθετικά, σίγουρα όμως είναι ασφαλή και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία μας. Περιορίστε την άμεση επαφή με τις ηλεκτρικές συσκευές και μην τις τοποθετείτε σε ευαίσθητα μέρη του σπιτιού όπως είναι η κρεβατοκάμαρα ή το δωμάτιο των παιδιών. Τέλος, τοποθετήστε λουλούδια φυτά στο χώρο σας, κεριά αρωματικά με ευχάριστες μυρωδιές, βάλτε απαλή μουσική και κάντε το σπίτι σας έναν επίγειο παράδεισο που θα σας φτιάχνει τη διάθεση, θα σας ηρεμεί, θα σας ξεκουράζει και θα σας γεμίζει με θετική ενέργεια. Ξεκινήστε εσείς, γιατί μην περιμένετε να τα δείτε όλα αυτά τα πράγματα για να τα πιστέψετε. Πιστέψτε τα και θα τα δείτε, λέει πάλι ο δάσκαλός μου από το Θιβέτ. Αρκεί να κάνετε το πρώτο βήμα και όλα τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να αλλάζουν και να σας βοηθούν στην προσωπική σας ζωή. Είναι πράγματα για τα οποία έχω κάνει πάρα πολλές αναφορές, φίλες και φίλοι, σε όλους εσάς, καθημερινά μέσα από την εκπομπή. Χαίρομαι ότι η προσωπική μου προσέγγιση μέσα από το τηλεοπτικό δέκτη βρίσκει αποδέκτες, βρίσκει ψυχές που ανταποκρίνονται στα μηνύματα που περνάμε μέσα από τον τηλεοπτικό δείκτη, σε εσάς δηλαδή. Και φυσικά η βελτίωση που παρουσιάζεται σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής σας είναι μέγιστη, όπως μας γράφετε. Χαιρόμαστε και εγώ και η συντάκτρια ομάδα που αποτελούμε ένα λιθαράκι στην προσωπική σας ανέλυξη, στην προσωπική σας υγεία, στην προσωπική σας μεταμόρφωση. Και ειλικρινά, εγώ αυτό που έχω να περάσω μέσα από τον τηλεοπτικό δείκτη είναι ότι σκύψτε λιγάκι μέσα σας, κάντε την προσωπική σας ενδοσκόπηση, αφού γραστείτε τα μηνύματα που στέλνει το σώμα σας σε εσάς και ειλικρινά το μόνο που έχετε να εισπράξετε είναι ένα καινούριο ξεκίνημα που θα κάνετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας, γιατί ό,τι και να σας απασχολεί είναι ένα κομμάτι από το οποίο θα μάθετε κάτι και δεν είναι ένα πρόβλημα από το οποίο θα πάθετε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε να πω πως όλα τα προβλήματα στη ζωή μας όταν παρουσιάζονται γυρίζουν όλοι και λένε το εξής: γιατί να το πάθω αυτό? Δυστυχώς, λάθος έκφραση θα πω εδώ, ότι κάθε πρόβλημα δεν είναι για να πάθεις κάτι από αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι για να μάθεις κάτι από αυτό που σου παρουσιάζεται. Οπότε, ό,τι σας παρουσιάζεται, προσέξτε τι είναι αυτό που σας μαθαίνει, γιατί αυτό, χρησιμοποιώντας το έξυπνα και έγκαιρα και έγκυρα, θα μπορέσετε να κάνετε άλματα και να μεταμορφωθείτε ουσιαστικά σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας θέλετε να αλλάξετε. Φίλες και φίλοι, και σήμερα τα μηνύματά σας είναι καταπληκτικά και σήμερα τα email τρέχουν και σήμερα δεχόμαστε έναν καταιγισμό μηνυμάτων από όλους εσάς. Συνεχίζουμε με καθημερινά θεματάκια τα οποία θα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι που έχουν σχέση με την υγεία και την ομορφιά και την αντιλιακή προστασία και την ξεκούραση και το πώς να έχετε πολύ ωραίο πρόσωπο και δέρμα, γιατί ζητάτε πολύ πιο ωραία πράγματα να αναλύσουμε σχετικά με την όμορφη επιδερμίδα που θέλετε να έχετε, με ένα ωραίο κορμί χωρίς κυταρίτιδα. Όλα αυτά τα έχουμε αρχιοθετήσει και εγώ και η συντάκτρια ομάδα. Σίγουρα θα σας τα παρουσιάσουμε και θα σας δώσουμε και συνταγές που είναι ανέξοδες, που δεν κοστίζουν τίποτε, και έτσι κάποια πράγματα που τρέχετε και κάνετε σε πολλά Ινστιτούτα με τα οποία ξοδεύεστε πάρα πολύ και με πάρα πολλά μεγάλα πακέτα χρημάτων όπως μας γράφετε, θα γίνουν ένα παρελθόν και δεν θα σας αγγίζουν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μένετε κοντά μας, να είστε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή μας. Επίσης, στην ιστοσελίδα την προσωπική μου, στο www.cosmetica.gr, που σας περιμένω καθημερινά, μπορείτε να εκφράζετε τα προβλήματά σας υγείας, παύλα και ομορφιάς που σας απασχολούν. Και εγώ, φυσικά, ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει παγκόσμια, θα σας το αναλύσω και αν έχετε κάποια παραπληροφόρηση, εγώ θα σας την απομυθοποιήσω και θα σας δώσω επεξηγηματικά μόνο τις σωστές λύσεις για να μπορέσετε να ξεμπερδεύετε πια, όπως μου λέτε άλλωστε μέσα από τα μηνύματά σας, από το πρόβλημα που σας απασχολεί χρόνια. Και σήμερα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώνει η εκπομπή μας. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, τρέχει. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πότε περνάει. Ειλικρινά, παρασύρομαι μέσα από τα μηνύματά σας και συνεχίζω και μιλώ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστώ στο τηλεοπτικό χρόνο που με αναγκάζει να σταματήσω. Σήμερα λοιπόν αναλύσαμε ένα κομμάτι που έχει συσχέτιση με την υγεία και την ομορφιά και στους άντρες και στις γυναίκες. Υιοθετήστε κάποια πράγματα, επεξεργαστείτε τα και αν έχετε κάποιες απορίες ή παρεμβάσεις, εμείς είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να σας αναλύσουμε οποιασδήποτε απορίες υπάρχουν.
Ανανεώνουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο email που βλέπετε στο κάτω μέρος του τηλεοπτικού σας δέκτη, στο info@cosmetica.gr, και επίσης η ιστοσελίδα μας, το www.cosmetica.gr, έχει πάρα πολλά άρθρα που σας αφορούν. Μπείτε μέσα και διαβάστε τα. Θα σας βοηθήσουν σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής σας. Φιλιά πολλά λοιπόν από όλους εμάς και από μένα και από τη συντάκτρια ομάδα, από όλο το κανάλι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.